εντάξει. Να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου στην εκδήλωση αυτή την οποία οργανώνει το κόμμα μας για τον Γεράσιμο Ματιάτο. Είναι συνέχεια προηγούμενων εκδηλώσεων με θέματα Μουζακάτα, τα Αργίνια, τον Αστραπόγιανο, τον Ματθαίο Κουλουμπί και τον Ηλία Κουγιανό. Συνάμα εντάσσεται σε όλη αυτή τη δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει το κόμμα μας για να τιμήσει τα 70 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την Οσονούπο 100χρονη ιστορία του. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει εκδηλώσεις, διήμερα, επιστημονικά συνέδρια, εκδόσεις, λευκώματα, αλλά δένεται συνάμα και με τις αναγκαίες θεωρητικές επεξεργασίες, τη μελέτη, τους καθημερινούς ταξικούς και πολιτικούς αγώνες. Ο Γεράσιμος Ματιάτος γεννήθηκε στα Βαλσαμάτα. Καταγόταν από μια για τα μέτρα του τόπου εύπορη αγροτική οικογένεια. Η προσέγγισε τις ιδέες του μαρξισμού-λενινισμού πιθανότατα χάρη στο Φώτης Γούρο. Στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας είναι οργανωμένος στο ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Περιοχής, η οποία παρά τις αντιξοότητες διατηρεί τη συνοχή της. Εξαιτίας και αυτού του γεγονότος αναπτύσσει δραστηριότητα από το πρώτο διάστημα της ιταλικής κατοχής στο νησί. Θα κάνουμε αντίσταση, είναι η απάντησή του όταν συγγενικό του πρόσωπο τον ρωτά, βλέποντάς το απογευματινές ώρες να απομακρύνεται προσωρινή περιοχή. Έκτοτε είναι παρόν στα γεγονότα της περίοδου 41-44 και στις ενέργειες του ΕΑΜ Ελλάς Κεφαλονιάς. Τραυματίζεται και στο Λεσίνι Ετωλακαρνανίας. Ο σημαντικός του ρόλος επιβεβαιώνεται και τις μέρες της απελευθέρωσης από την επιτελική του θέση στην Εθνική Πολιτοφυλακή, δηλαδή στη στρατιωτική και πολιτική διοίκηση του ΕΑΜ στο νησί. Μετά τη Βάρκιζα, παρατηρεί γρήγορα, όπως και άλλοι αγωνιστές του νησιού, τη δράση παρακρατικών ομάδων και του κρατικού μηχανισμού και τη στόχευση αυτής της δράσης. Κρατά μέρος του οπλισμού του και είναι από νωρίς σε καθεστώς ημιπαρανομίας. Σταδιακά, οι ομάδες αυτές των καταδιωκόμενων αγωνιστών αυξάνονται. Συγκροτείται ο Δημοκρατικός Στρατός Κεφαλονιάς ως τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η δύναμή του κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 60 άτομα. Αποκτά διοίκηση, δομή, καθοδήγηση, επιτελικό σχέδιο. Αυτό το διοίκηση, δομή, επιτελικό σχέδιο. Δίνει μάχες. Οργανώνεται σε τμήματα. Ο Γεράσιμος Ματιάτος ορίζεται υποδιοικητής και ασφαλώς πρωταγωνιστή. Δεν είναι τυχαία η επικήρυξή του από την επίσημη πολιτεία μετά το τρίτο ψήφισμα. 6 εκατομμύρια δραχμές για το θάνατό του, 3 εκατομμύρια δραχμές για την κατάδοσή του. Η ομάδα του, μαζί με το Φώτης Γούρο, άπλωνε τη δράση της στα προσεισμικά Βαλσαμάτα Φραγκάτα, στο Μεγάλο Βουνό, στα Τρογιανάτα, στο Πανοχώρι και εκτινόταν ως τα χωριά της Λιβαθούς και Λιού Πρόνων. Ξεχωρίζουν από τη δράση του μια σειρά γεγονότα. Φλεβάρι του 1947 η χωροφυλακή ενεργεί εκαθαριστικές επιχειρήσεις στον Ένο. Η ομάδα Ματιάτου, του Ρίγα και του Φώτης Γούρου ειδοποιείται. Συγκρούεται νικηφόρα με τμήμα της χωροφυλακής στον Άι Λευτέρη 8 Φλεβάρι του 1948. 5 Φλεβάρι 48 σημειώνεται εκ νέου αιματηρή σύγκρουση στα Βαλσαμάτα. Στις 2 Αυγούστου πραγματοποιείται η ολοήμερη και επίσης νικηφόρα μάχη στην Έζα. 2 φορές εισβάλλει ο Δημοκρατικός Στρατός στο Αργοστόλι. 20 και 21 Φεβρουαρίου του 48, προκειμένου να συλλάβει τον αρχιπαρακρατικό Γάκια, ο οποίος διέμενε, προστατευμένος φυσικά, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Και δεύτερη φορά, 28 Μαΐου του 49, με στόχο τη διεύθυνση χωροφυλακής. Και στις 2 αυτές περιπτώσεις, το αποφασιστικό χτύπημα ανατίθεται στο Γεράσιμο Ματιάτο και σε επιλεγμένους από αυτόν μαχητές.
απέναντι στα θύματα των αντιπάλων, τις περισσότερες φορές υπάρχει το στοιχείο της ανθρωπιάς. Κατανοούσαν οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού ότι ο αντίπαλός τους είναι το αστικό κράτος, όχι μεμονωμένα πρόσωπα που ενδεχομένως υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Σημαντική παράμετρος και η επαφή με τους κατοίκους. 31 Δεκέμβρη 1947, ο Γεράσιμος Ματιάτος, ο Διονύσης Μαρκουλάτος και άλλοι μαχητές εισέρχονται στο χωριό Δηληνάτα και καταλήγουν στο καφενείο. Ακολουθεί συζήτηση. Παρά όμως το αρχικό αρνητικό κλίμα, πείθουν τους κατοίκους. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, παρακρατικοί ρίχνουν χειροβομβίδες στο εσωτερικό του καφενείου. Μη ενδιαφερόμενοι αν θα σκοτώσουν και αντάρτες και συγχωριανούς τους, πράγμα που τελικά γίνεται. Άραγε, αναρωτιέται κανείς, μα μήπως και όλες τις επόμενες δεκαετίες, μπροστά στα επιχειρήματα, τα παραδείγματα, τη στάση των κομμουνιστών και άλλων λαϊκών αγωνιστών, δεν ρίχνονται χειροβομβίδες. Είτε πραγματικές, τότε, είτε πρόκειται για συλλήψεις, κατασκευασμένες κατηγορίες, συκοφαντίες, διαστρεβλώσεις και αποπροσανατολιστικές συζητήσεις. Εν τέλει, η επιβολή στρατιωτικού νόμου, η εκένωση ολόκληρων χωριών, η αδυναμία ανεφοδιασμού των ανταρτών, η αναγκαστική συνδρομή των κατοίκων σε καθαριστικές επιχειρήσεις, η άφιξη τμήματος του Εθνικού Στρατού μετά την εκαθάριση της Πελοποννήσου, η υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού τον Αύγουστο του 1949 δημιουργούν μια ασφικτική κατάσταση. Οι περισσότεροι όμως εναπομείναντες μαχητές του ΔΣΟΕ δεν παραδίνονται, παρά τις προτάσεις, παρά την υπόσχεση για επίοικια, παρότι ενημερώνονται από τη χωροφυλακή, από μεγάφωνα και φυλάδια, για την εξόντωση συναγωνιστών τους. Χωρίζονται σε ολιγάριθμες και πιο ευέλικτες ομάδες. Ο Ματιάτος, μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφοράτο και άλλους αγωνιστές, η έρευνα συνεχίζεται, κινείται στην περιοχή Βλαχάτα Πουλάτα Σάμις. 11 Δεκάτου του 1948 κυκλώνονται από πολλούς αντιπάλους. Όταν εξαντλούνται τα πυρομαχικά τους, σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, αυτοκτονούν. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το πόσο συνειδητή ήταν η ένταξή τους στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ο Γεράσιμος Ματιάτος και ο Δημοκρατικός Στρατός Κεφαλονιάς, πέρα από τα ξεχωριστά γνωρίσματα του τόπου μας και των ανθρώπων, συμπυκνώνουν τη διαδρομή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας και η τρίχρονη δράση του ήταν σημαντική, ηρωική, πολύπλευρη έκφραση, κορυφαία, της ταξικής πάλης και στην Ελλάδα και διεθνώς, και ως εκ τούτου δίκαιη. Μετράμε 70 χρόνια, μετράμε από το 1946. Τότε η δεύτερη ολομέλεια, παρά τις αντιφάσεις και καθυστέρηση, αποφασίζει την έναρξη του ένοπλου αγώνα. Τότε, 31 Μάρτη του 1946, ανήμερα των εκλογών, τμήμα ανταρτών επιτίθεται στο σταθμό του Λιτοχώρου. 28 Οκτώβρη ιδρύεται το Γενικό Αρχηγείο Αντάρτικων Σωμάτων και 27 Δεκέμβρη ορίζεται ως ονομασία Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Στις τάξεις του εντάχθηκαν δεκάδες χιλιάδες, το μεγάλο μέρος νεολαίοι, οργανωμένοι στη Δημοκρατική Νεολαία και στην ΕΠΟΝ, και γυναίκες, το 1/4 της συνολικής δύναμης. Ιδρύονται τοπικά αρχηγεία, ανεξάρτητα τμήματα, αργότερα μεραρχίες, σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Λειτουργεί σχολή αξιωματικών και αποφυτούν ικανά στελέχη. Υιοθετούνται πρακτικές άγνωστες για τον αστικό στρατό. Συνέλευση μονάδας, ανάλυση της μάχης, κριτική των ιεραρχικά κατώτερων προς ανώτερους και αντιστρόφως. Οργανώνονται υπηρεσίες επιμελητείας, οχυρωματικών έργων, συγκέντρωση πληροφοριών, πολύτιμο το υγειονομικό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τα νοσοκομεία του, οι τραυματιοφορείς την ώρα της μάχης, η Σχολή Μεσαίων Υγειονομικών Στελεχών και η Σχολή Νοσοκόμων. Εκατοντάδες μάχες δόθηκαν. Στο Βίτσι, στο Γράμμο, όπως η 70ήμερη υπεράσπισή του, στο Μάλι Μάδι, στη Μουργκάνα, στην Αλεβίτσα, στην Ποτοκερασιά Κιλκής, στο Φαράγγι της Αμαριάς, στην Κρήτη, στην Αράχοβα και σε τόσα άλλα μέρη. Πολλοί είναι εγκλωβισμένοι στις πόλεις. Κρυφά διακινούν
προκηρύξεις και γράφουν συνθήματα. Με χίλιους δυο κινδύνους δρούν στο πλαίσιο παράνομων οργανώσεων και μεταφέρουν ανθρώπους στο βουνό. Ολόκληρα τμήματα, πεζά, από τη στερεά Ελλάδα ως το Γράμμο, διανύουν την απόσταση, διαβαίνοντας ακόμα και βουνά, όπως η Νιάλα. Καταλήφθηκαν και πόλεις και αστικά κέντρα. Η Καρδίτσα, το Καρπενήσι, η Νάουσα και άλλα. Χιλιάδες είναι στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στους τόπους εξορίας όπως το κολαστήριο της Μακρονήσου, στις φυλακές, αρνούμενοι να αποκηρύξουν τον κομμουνισμό και να στρατολογηθούν στον εθνικό στρατό. Ορισμένοι κάνουν, επομίζονται πιο σύνθετα καθήκοντα. Ευρισκόμενοι ήδη στον εθνικό στρατό, προωθούν από εκεί τις θέσεις και τους στόχους του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ένας από αυτούς, ο Κεφαλονίτης Βενιζέλος Κληρονόμος, ο οποίος εξαιτίας της δράσης του εκτελείται στην Αλεξανδρούπολη. Υπαρκτή είναι και η διεθνής συμπαράσταση. Το λαϊκό κίνημα, το κομμουνιστικό κίνημα στις καπιταλιστικές χώρες. Άρθρα, παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, έρανοι για συγκέντρωση υλικού. Εμπνέονται καλλιτέχνες. Ο Πάμπλο Νερούντα, ο Ναζίμ Χικμέτ γράφουν ποίηματα για το Δημοκρατικό Στρατό. Ο Πολ Ελιάρ, ο οποίος επισκέφτεται το Γράμμο, επικεφαλής γαλλικής αντιπροσωπείας. Σημαντικό κεφάλαιο του Δημοκρατικού Στρατού και η διαφώτιση. Καθοδηγητική ευθύνη του Πολιτικού Επιτρόπου σε όλη την κλίμακα του Δημοκρατικού Στρατού. Η διαπαιδαγώγηση, η ενημέρωση, η εμψύχωση μαχητών και μαχητριών. Η παρέμβαση στο αστικό στρατόπεδο. Η σωστή στάση απέναντι στους κατοίκους. Προς επίτευξη όλων αυτών οργανώνονται μαθήματα για το καταστατικό και την ιδεολογία του κόμματος, δίνονται διαλέξεις, ιδρύεται ραδιόφωνο, η Ελεύθερη Ελλάδα, εκδοτικός μηχανισμός, κινηματογραφικό και θεατρικό συνεργείο, εφημερίδες, σώμα ανταποκριτών. Όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσεις, διοργανώνονται ψυχαγωγικές βραδιές. Χρησιμοποιούνται και τηλεβόες για να απευθυνθούν στους φαντάρους του αστικού στρατού και να τους καλέσουν να μην πολεμούν ενάντια στον αγωνιζόμενο λαό. Το χωνί ήταν το πιο επικίνδυνο όπλο, γράφει στα απομνημονεύματά του ο στρατηγός του αστικού στρατού Τσακαλώτος. Στην Ελεύθερη Ελλάδα, στις περιοχές δηλαδή όπου κυριαρχούσε ο Δημοκρατικός Στρατός, συγκροτείται η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση και υπό αυτήν μια σειρά λαογέννητη θεσμοί. Λαϊκή πολιτοφυλακή, λαϊκή δικαιοσύνη, λαϊκή αυτοδιοίκηση, λαϊκά διδασκαλία. Υπάρχει μέρημνα για ένα πλήθος προβλημάτων. Προστασία των παιδιών, μόρφωση, ίδρυση σχολείων. Κατοχυρώνεται στην πράξη η ισοτιμία ανδρών-γυναικών. Περισσότερο από το 20% των οργάνων λαϊκής διοίκησης αποτελείται από γυναίκες, ενώ η γυναίκα δεν έχει ακόμα κατακτήσει στην Ελλάδα δικαίωμα ψήφου. Η γέννηση του Δημοκρατικού Στρατού, τα γνωρίσματά του ως λαϊκός στρατός, η τρίχρονη δράση του διαθέτουν αιτίες. Πηγή, οι ταξικοί αγώνες πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αιαμική αντίσταση στην κατοχή. Η πολεμική πείρα του Ελλάς. Η κρίσιμη αναμέτρηση του Δεκέμβρη του 1944. Όλα αυτά άφησαν αγωνιστική παρακαταθήκη στη συνείδηση του λαού. Τροφοδότης του Δημοκρατικού Στρατού και οι λαϊκές μάζες στην Ελεύθερη Ελλάδα, οι οποίες ζούσαν την εφαρμογή του προγράμματός του. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν και μία απάντηση στη μεταδεκεμβριανή τρομοκρατία. Καταγράφουμε για εκείνη την περίοδο την αθώωση και ενσωμάτωση στο διοικητικό και ένοπλο μηχανισμό του κράτους, τάγματα ασφαλιτών και άνοδο σύλλογων οργανώσεων, διώξει σε βάρος σε αμυτών και λασιτών, δολοφονίες, βασανιστήρια, τραυματισμοί, λαιλασίες, απόπειρες δολοφονίας, βιασμοί γυναικών. Κυρίως όμως, ο Δημοκρατικός Στρατός εξέφρασε τα συμφέροντα της πλειονότητας του πληθυσμού, της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων εναντίον των εκμεταλλευτών. Ο Δημοκρατικός Στρατός αναμετρήθηκε με την εγχώρια αστική τάξη, με το σύνολο των κομμάτων της, και κεντρώα, και βενιζελικά, και δεξιά. Να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου είναι οικουμενικές, επτακέφαλες όπως τις ονόμαζαν κάποιες από αυτές,
ο Σοφούλης, επικεφαλής του Βενιζελικού Δημοκρατικού Κόμματος, είναι αρχηγός στην τελευταία φάση του αγώνα και πρωθυπουργός στην τελευταία φάση του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Αντιμετώπισε και δύο ακόμα δυνάμεις, δύο ακόμα κράτη, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, διεθνείς σύμμαχοι της εγχώριας αστικής τάξης. Οι δύο αυτές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις χρηματοδότησαν την εγχώρια αστική τάξη, ενεπλάκησαν σε όλες τις υποθέσεις της, πολιτική, στρατιωτική, κυβερνητική, οικονομική λειτουργία, για να προστατεύσουν την εγχώρια αστική τάξη και φυσικά και τα δικά τους συμφέροντα. Η αστική τάξη είχε χάσει τη δυνατότητα να χειραγωγεί τις εξελίξεις. Έφερε το στίγμα είτε της συνεργασίας με τον κατακτητή, είτε της φυγής. Το ΚΚΕ, ψυχή του ένοπλου αγώνα στη διάρκεια της κατοχής, του ΕΑΜ Ελλάς, είχε κερδίσει το μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Είχε ανατραπεί τις μέρες της απελευθέρωσης ο συσχετισμός ανάμεσα στην αστική τάξη από τη μια και από την άλλη στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Έτσι, αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τη συνθηματολογία, το διάστημα 46-49 διεξάγεται πόλεμος, σύγκρουση για την εξουσία. Τέτοια μορφής πάλης ήτανε αυτή του Δούσουε. Αυτό ασφαλώς ενοχλεί. Αν ενοχλεί πρώτα απ' όλα τον ταξικό αντίπαλο. Τόνοι λάσπης εκτοξεύονται από δημοσιολόγους, καθηγητές, συνολικά τα αστικά επιτελεία. Τα αιαμοβούλγαροι, κομμουνιστοσημωρίτες, ξενοκίνητοι, τα αναπαράγει η Χρυσή Αυγή. Τα αναπαράγουν όμως και μια σειρά επιτελεία. Τα αναπαράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θεωρία των δύο άκρων, με την ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού και Χίτλερ-Στάλιν, με βραβεύσεις και αποκατάσταση συνεργατών των Ναζί σε όλη την Ευρώπη. Τον Δημοκρατικό Στρατό, τον πολεμά και ο οπορτουνισμός. Και τι δεν έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Το άδειο κυβότιο, το μάταιο του αγώνα, ευτυχώς που χάσαμε. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν τυχοδιοκτική επιλογή της ηγεσίας του ΚΚΕ και ιδίως του Νίκου Ζαχαριάδη να έπαιρνε το ΕΑΜ μέρος στις εκλογές του 1946. Οι θέσεις αυτές, ανεξάρτητα τις προθέσεις του καθενός που τις εκφράζει, αγνοούν ότι κανένα γεγονός στην ιστορία δεν είναι απόφαση ενός ανθρώπου. Δεν είναι προϊόν συγκυρίας. Υπάρχουν οι ιστορικοί νόμοι, οι νομοτέλειες της ταξικής πάλης και έκφρασή τους ήταν και ο Δημοκρατικός Στρατός. Τέτοιες θέσεις αντιμετωπίζουν τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού ως άβουλα όντα, ως θύματα της μοίρας. Οι θυσίες τους δεν αναγνωρίζονται ως προσφορά στην ταξική πάλη, ως αποτέλεσμα της αυταρχικότητας του αυταρχισμού ταξικού αντιπάλου, αλλά ως αποτέλεσμα μιας λαθασμένης επιλογής τους να συμμετέχουν στην ταξική πάλη. Παραβλέπουν το γεγονός ότι επιλογή της αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της, ήδη από τα χρόνια της κατοχής και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν το πλήγμα και η εκμυδένιση του ιαμικού κινήματος. Και υλοποιούσαν αυτή την επιλογή τους και μετά τη Βάρκιζα και μετά την απελευθέρωση και θα την υλοποιούσαν, είναι βέβαιο αυτό, και μετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946. Στην πραγματικότητα, αυτές οι θέσεις στο δίλημα υποταγή ή οργάνωση της πάλης και εκπλήρωση του ιστορικού καθήκοντος καταδικάζουν το Δημοκρατικό Στρατό. Απαντούν υποταγή. Η σημασία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας είναι διαχρονική. Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν. Χάρη στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, η αστική εξουσία στη χώρα μας γνώρισε το μεγαλύτερο μέχρι τώρα κίνδυνο. Και ας σκεφτούμε άραγε, πόσες ένοπλες κοινωνικού περιεχομένου συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη από τότε που υπάρχει το καπιταλιστικό σύστημα, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ο Δημοκρατικός Στρατός άφησε αποτύπωμα στη συνείδηση του λαού μας. Είναι παρόν στους αγώνες που γίνονται μέχρι σήμερα εδώ και όχι αλλού. Αποτέλεσε ένα πολιτικό και ηθικό αντιστάθμισμα. Οι μαχητές του ενού δεν λυγίσαν ποτέ. Δόξα και τιμή στο Δούσουε. Οι μαχητές του ενού δεν λυγίσαν ποτέ. Δόξα και τιμή στο Δούσουε.
εκτέλεσε ένα πολιτικό και ηθικό αντιστάθμισμα στη συμφωνία της Βάρκηζας. Με απλά λόγια, ο Δουσουέ έσωσε την τιμή και του Κουκουέ και του λαού μας. Συνέβαλε στο να αντέξει το κόμμα μας στην αντεπανάσταση του 89-91, να κρατήσει την ταυτότητά του. Συνέβαλε στο να αντέξει στην πίεση το 2012, περί συμμετοχή σε μια κυβέρνηση διαχείρισης του καπιταλισμού. Αποτέλεσε ασπίδα ακόμα και για τις λαϊκές δημοκρατίες τα κρίσιμα χρόνια 46-49. Καμιά επίθεση δεν μπορεί να το σκιάσει. Το κόμμα μας είναι περήφανο για την καθοδήγηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και για τους ήρωές του. Χρειάζεται να μιλήσουμε για την αλήθεια του. Να απαντήσουμε στη συκοφαντία. Στο βάθος, η συκοφαντία του Δημοκρατικού Στρατού είναι αποδοχή της μη δυνατότητας αντίστασης και ανατροπής στον καπιταλισμό, αλλά αναζήτησης κάποιου υποτιθέμενου εξανθρωπισμού του. Είναι αποδοχή του τέλους της ιστορίας. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και να μην υπάρχει εξοραϊσμός. Τιμή στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας είναι και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η έκβαση, η ήττα, δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Βάρινε μια σειρά επεξεργασίες και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και του κόμματός μας. Πρώτιστα, δεν εκτιμήθηκε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ως υπεριαλιστικός και δεν συνδέθηκε η πάλη για την έξοδο από τον πόλεμο, η αντίσταση με το στόχο της λαϊκής, της εργατικής εξουσίας. Επακόλουθο αυτού του πράγματος είναι ο εγκλωβισμός του ΕΑΜ Ελλάς στο Βρετανικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής, οι συμφωνίες Λιβάνου και Καζέρτας, η συμφωνία της Βάρκηζας, η διατήρηση ελπίδων ακόμα και το 1946 περί μιας δημοκρατικής ομαλής εξέλιξης, η μη έγκαιρη αλλαγή στη στρατηγική του κόμματος, η μη οργάνωση εξέγερσης στις πόλεις, η μη εξασφάλιση εφεδριών, ακόμα και ο διαφοροποιημένος και διαβαθμισμένος ρόλος των σοσιαλιστικών χωρών. Όλα αυτά βάριναν. Για να γυρίσουμε στο αρχικό μας θέμα, ο Γεράσιμος Ματιάτος αναλάμβανε πάντα δύσκολες αποστολές. Δυσκολίες υπάρχουν και σήμερα. Ζούμε τα χρόνια της αντεπανάστασης και της υποχώρησης του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Από το 2008, μία παρατεταμένη οικονομική κρίση και ασταθή βήματα ανάκαμψης αποκαλύπτουν όλα αυτά τα αδιέξοδα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα παντού αναμορφώνεται με ένα στόχο, να εμποδίσει τη ριζοσπαστικοποίηση των συνειδήσεων, να ενσωματώσει την αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στην ιδιωτική οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία κινείται στη γραμμή των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Η ιστορία έδειξε ότι λύση χωρίς έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπεριαλιστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ, χωρίς να ανήκει ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής στο λαό, δεν μπορεί να υπάρξει. Το κόμμα μας δίνει καθημερινά σκληρές μάχες και θέλει να τις δώσει με μεγαλύτερη επάρκεια για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, για τη συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα, για να ανακοπούν μέτρα, να υπάρχουν κατακτήσεις σε όλους τους τομείς. Εργατικά δικαιώματα, αντισεισμική προστασία, υγεία, μόρφωση, πολιτισμός, αθλητισμός, ελεύθεροι χώροι. Ακόμα και τώρα, αυτούς τους θερινούς μήνες, έχουμε γεγονότα. Μια εβδομάδα πριν, φορείς του νησιού μας ήταν στην Αθήνα να πολεμήσουν για τα θέματα της υγείας. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε τη μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα της ΕΒΙΕ και άλλων μαζικών φορέων ενάντια των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και όλων των αποφάσεων στη Βαρσοβία. Την προηγούμενη εβδομάδα ο πατρινός λαός με μπροστάρι τον δήμαρχό του διεκδικούνε το παραλιακό μέτωπο να μην δοθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα, να μην ξεπουληθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Είχαμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Την πολύμηνη απεργία των εργαζομένων στην ανακύκλωση του Ηρακλείου, του Εργοστασίου Ανακύκλωσης, οι οποίοι συσπηρωμένοι στο σωματείο τους και το ΠΑΜΕ κράτησαν τις θέσεις εργασίας τους και τους μισθούς τους. Ταυτόχρονα όμως το κόμμα μας εμπλουτίζει τις επεξεργασίες του με βάση και τις σύγχρονες ανάγκες. Ενισχύει τα κομμουνιστικά του χαρακτηριστικά.
φιλοδοξεί να προετοιμάσει και να πρωταγωνιστήσει σε μία νικηφόρα ταξική πορεία, σε μία ακόμα ταξική σύγκρουση για το σοσιαλισμό, για το αναγκαίο επόμενο βήμα στην ανθρώπινη πρόοδο. Σας ευχαριστώ.